Ιόνια Οδός. Ένα έργο πνοής για τη Δυτική Ελλάδα. Ένας αυτοκινητόδρομος με τεράστια κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία. Ένας αυτοκινητόδρομος που διασχίζει δύο περιφέρειες και τέσσερις νομούς, μειώνοντας σημαντικά τις αποστάσεις. Ένα μοναδικό έργο υποδομής με υψηλές κατασκευαστικές προκλήσεις. Ένας αυτοκινητόδρομος που συνδυάζει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα οδικής ασφάλειας με σύγχρονες υπηρεσίες και υποδομές. Και δημιουργεί νέα πρότυπα εξυπηρέτησης. Ένα έργο ζωής με σεβασμό στο περιβάλλον. Μια νέα όθηση ανάπτυξης που ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα. Ιόνια Οδός. Ανοίξαμε το δρόμο προς το μέλλον. Καλησπέρα σας. Κοντά μας είναι ο κύριος Ροδιανός Αντωνακόπουλος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος και της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού. Θα συζητήσουμε μαζί του για τα θέματα και της ασφάλειας. Και κύριε Αντωνακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα έχει τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη και αυτοκινητόδρομοι». Καθώς από αυτοκινητόδρομους το γνωρίζουμε όλοι, θα μπορούσατε για αρχή να μας δώσετε έτσι μια εικόνα συσχέτισης της βιώσιμης ανάπτυξης με τον κλάδο συνολικότερα των υποδομών. Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η βιωσιμότητα, τι είναι? Η βιωσιμότητα είναι η ισορροπία του σήμερα με το αύριο. Δηλαδή η κατανάλωση αγαθών σήμερα, τα οποία δεν τα στηρούμε από το αύριο. Αυτή η ισορροπία, οι υποδομές σε αυτή την ισορροπία έχουν πολύ μεγάλο ρόλο. Αρκεί να σκεφτούμε ότι έχει υπολογιστεί ότι το 90% του χρόνου μας ξοδεύεται σε κάποια υποδομή. Είτε είναι για ξεκούραση, για δουλειά, για αναψυχή. Ξοδεύεται το 90% της ανθρώπινης δραστηριότητας γίνεται μέσα σε μια υποδομή. Αν αναλογιστούμε ότι υπολογίζεται περίπου ότι το 40% των αερίων θερμοκηπίου προέρχονται από υποδομές, αντιλαμβανόμαστε ότι η σχέση μεταξύ βιωσιμότητας και υποδομής είναι πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ κέριο στο σχεδιασμό μας, στη λειτουργία και στη συντήρηση των υποδομών, να λαμβάνουμε υπόψη μας μεθόδους οι οποίοι θα διασφαλίσουν αυτή τη βιώσιμη σχέση. Θέλω να σας ρωτήσω και ας το εστιάσουμε περισσότερο στους αυτοκινητόδρομους. Ποιες είναι οι δράσεις, οι επενδύσεις, οι ενέργειες βιώσιμης ανάπτυξης που δύναται να υιοθετήσει ένας αυτοκινητόδρομος? Στη Νέα Οδό έχετε προχωρήσει σε τέτοιους επενδύσεις που λέμε? Ναι. Πολλοί κόσμος συνδέει τον αυτοκινητόδρομο αποκλειστικά και μόνο με τη μετακίνηση. Οπότε όταν μιλάμε για βιωσιμότητα στον αυτοκινητόδρομο, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας είναι το αυτοκίνητο. Βέβαια, υπάρχει μια ευρύτατη γκάμα δραστηριοτήτων που μπορεί ένας αυτοκινητόδρομος να υιοθετήσει για να προσεγγίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πέρα από το αυτοκίνητο, βιωσιμότητα σημαίνει, ξεκινάει από το σχεδιασμό του έργου. Λαμβάνει χώρα κατά την κατασκευή και συνεχίζεται κατά τη λειτουργία. Και μπορώ να πω ότι κλείνει και με το τέλος του έργου, το όποιο τέλος σε όποιο έργο. Στο σχεδιασμό πρέπει να υπολογίσει τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει, να είναι βιώσιμα, να είναι ανακυκλώσιμα, να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, να μην καταναλώνουν όσο εδώ περισσότερο γίνεται ορυκτά καύσιμα. Στη λειτουργία πρέπει να υιοθετήσει μεθόδους οι οποίοι βοηθάνε
αυτό το κύκλο, αυτή την κυκλική οικονομία των υλικών. Παραδείγματος χάρη ανακύκλωση. Στη Νέα Οδό, μιας και με ρωτήσατε, έχουμε κάδους ανακύκλωση σε όλα τα ΒΣΕ για πρώτη φορά του αυτοκινητοδρόμου και καλούμε με αυτόν τον τρόπο τον χρήστη του αυτοκινητοδρόμου να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων στα ΣΕΑ Αταλάντης, όπου το λίπασμα που παράγεται επιστρέφει πίσω στη φύτευση του αυτοκινητοδρόμου. Βοηθούμε την ηλεκτροκίνηση. Έχουμε υιοθετήσει την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε η ενέργεια που καταναλώνουμε να παράγεται μέσα από τον αυτοκινητόδρομο με πράσινη ενέργεια. Όλες αυτές οι ενέργειες συντελούν σε μια βιώσιμη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου. Θέλω να το εξειδικεύσω περισσότερο και επειδή στο μυαλό όλων μας οι αυτοκινητόδρομοι συνδέονται, ταυτίζονται στην ουσία με την μετακίνηση. Υπάρχει μια πιο ειδική, θα λέγαμε, σύνδεση βιωσιμότητας και μετακίνησης. Η βιώσιμη μετακίνηση, ναι, είναι η βιώσιμη κινητικότητα. Ο βασικός διαχωρισμός της είναι μεταξύ της αστικής και της υπεραστικής μετακίνησης. Ο αυτοκινητόδρομος καλύπτει την υπεραστική μετακίνηση. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους ένας αυτοκινητόδρομος μπορεί να συντελέσει σε μια βιώσιμη κινητικότητα και ο βασικότερος που μου έρχεται στο μυαλό είναι αυτός της ηλεκτροκίνησης. Πώς δηλαδή, με το να μπορεί να στηρίξει την ηλεκτροκίνηση. Και αυτό ένας αυτοκινητόδρομος το κάνει έχοντας πολλαπλά σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, για παράδειγμα. Στη Νέα Οδό έχουμε ξεκινήσει από το 2018. Η Ιόνια Οδός, η οποία ανήκει στη Νέα Οδό, είναι ο πρώτος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα, ο οποίος σε όλο το δίκτυο είχε ηλεκτροφορτιστές. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε όλο μας το δίκτυο, δηλαδή και στην Αθηνών Λαμίας και στα Τρίκαλα Ξινιάδα και στο Αντήριο Ιωάννινα. Έχουμε περάσει σε ένα μεγαλύτερο στάδιο ανάπτυξης, στο οποίο προσπαθούμε η ενέργεια η οποία φορτίζεται ηλεκτρικά οχήματα να είναι ενέργεια η οποία παράγεται από φωτοβολταϊκά. Και η πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που το κάνει αυτό βρίσκεται στο ΣΕΑ του Σύριου, στη Μαλακάσα, όπου εκεί πέρα στα στέγαστρα των πάρκινγκ έχουμε φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν ενέργεια, φορτίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα και έτσι η ενέργεια αυτή είναι 100% οικολογική, 100% πράσινη. Άρα στην ουσία έχετε ενταχθεί στο περιβάλλον της πράσινης ενέργειας, εδώ, όχι τώρα, αλλά εδώ και κάποια χρόνια, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Ισχύει, ναι. Με την εμπειρία που έχετε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα αξιολογούσατε τη συμβολή των αυτοκινητοδρόμων στην ανάπτυξη μιας χώρας, πέραν της περίοδου κατασκευής τους. Μάλιστα. Ο αυτοκινητόδρομος είναι πολλαπλασιαστής της οικονομίας. Είτε αφορά την οικονομία την τοπική, είτε αφορά την εγχώρια οικονομία όλης της χώρας. Και καμιά φορά ξεπερνάει και τα όρια της χώρας. Μπορεί να βοηθήσει από το παντοπολείο σε ένα χωριό μέχρι το ΑΕΠ μιας χώρας. Το σημαντικότερο όμως που κάνει ένας αυτοκινητόδρομος είναι να μειώνει τα ατυχήματα κατά 60% κατά μέσο όρο και κατά 70% τα θανατηφόρα. Σας πω ένα παράδειγμα με την Ιόνια Οδό. Το 2007 είχαμε 145 ατυχήματα, εκ των οποίων το 43% ήταν θανατηφόρα. Το 2018, πρώτο έτος λειτουργίας της Ιόνιας Οδού, δεν είχαμε θανατηφόρα. Είχαμε 21 ατυχήματα, 0 θανατηφόρα. Πέρα όμως από αυτό το σημαντικότερο πράγμα που κάνει ένας αυτοκινητόδρομος, στην προκειμένη περίπτωση, μιας και μιλάμε για την Ιόνια, η ένωση του λιμανιού της Πάτρας με του Αστακού και της Ουγουμενίτσας, η ανάδειξη των αστικών κέντρων των Ιωαννίνων, της Άρτας, του Αγρινίου, η βοήθεια του τουρισμού, η ανάδειξη περιοχών που έχουν πολιτιστικό ενδιαφέρον, αρχαιολογικό και άλλα. Η σύντμιξη των αποστάσεων. Θέλαμε για να πάμε από το Αντήριο στα Γιάννενα 3,5 ώρες. Τώρα θέλουμε 1 ώρα και 40 λεπτά και το ταξίδι είναι ξεκούραστο, άνετο, ευχάριστο, ασφαλές. Οπότε κάνει πάρα πολλά ένας αυτοκινητόδρομος. Είπαμε ποιο είναι το σημαντικότερο, αλλά πέρα από αυτό κάνει πάρα πολλά τα οποία είναι πολύ βοηθητικά για την οικονομία και για την ανάπτυξη των περιοχών μέσα από τους οποίους διέρχεται. Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να σας θέσω, κυρία Αντωνακόπουλε, είναι επειδή στην ουσία βρισκόμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση πια έτσι και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η ματιά σας για το μέλλον των αυτοκινητοδρόμων
ποια είναι η ματιά σας για την επόμενη γενιά στην ουσία και ποια χαρακτηριστικά, ποιες υπηρεσίες θα προσφέρουν αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι πάντα προς όφελος και των πολιτών αλλά και προς όφελος της ασφάλειας. Το μέλλον των αυτοκινητοδρόμων είναι πολύ ενδιαφέρον, ερώτημα. Κοιτάξτε, ένας αυτοκινητόδρομος τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος έχει διάδραση με το όχημα. Μιλάει η υποδομή με το όχημα. Καμιά φορά στο επίπεδο να παίρνει και τον έλεγχο. Αν οι συνθήκες είναι πολύ κακές ή υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Ένας αυτοκινητόδρομος του μέλλοντος είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος επιτρέπει την αυτοκινούμενη οδήγηση. Πιστεύω ότι δεν είμαστε μακριά από την εποχή που θα βλέπουμε κομβόι με φορτηγά το ένα πίσω από το άλλο να κινούνται χωρίς οδηγό. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος του μέλλοντος, ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος έχει κλείσει τον κύκλο της κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή είναι ένα, θα μπορούσε να πει κάποιος, μια πολύ μεγάλη παραγωγή πράσινης ενέργειας. Η ενέργεια που καταναλώνει ο αυτοκινητόδρομος αυτός την παράγει και μπορεί να παράγει και πολύ παραπάνω. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος στον οποίο θα δούμε καινούργια υλικά. Μπορεί να δούμε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου αντί για άσφαλτο να έχουν φωτοβολταϊκά τα οποία λειτουργούν ως, σαν χώρο πάνω στον οποίο μπορεί να περάσει το όχημα. Υπάρχει περίπτωση να αποτελέσει μια χάραξη ένας αυτοκινητόδρομος για έναν εικονικό διάδρομο για υπτάμενα οχήματα τα οποία τα βλέπουμε ήδη σε κάποιες μεγάλες πόλεις στον κόσμο να λειτουργούν σαν ταξί. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές αλλαγής και όλα αυτά τα λέμε έχοντας έναν ορίζοντα με αυτά που βλέπουμε και υπολογίζουμε γύρω στα 50 χρόνια, γιατί μετά μπορεί να μην τον χρειαζόμαστε καν τον αυτοκινητόδρομο. Σωστά. Δεν ξέρω πώς θα μετακινούμαστε. Μοιάζει με αυτό που λέτε λίγο με ταινία φαντασίας, ναι, έτσι όπως το περιγράφετε. Ωστόσο, όμως, από ό,τι μας λέτε και εσείς, δεν είναι πολύ μακριά αυτό το μέλλον. Δεν είναι πολύ μακριά και πολλά από τα πράγματα που σας λέω δεν είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή, στην Αμερική αυτή τη στιγμή έχουμε αυτοκινούμενα οχήματα. Στο Σαν Φρανσίσκο υπάρχουν ταξί τα οποία έρχονται και σε παίρνουν χωρίς οδηγό. Σου φέρνουν την πίτσα στο σπίτι σου χωρίς οδηγό. Ξεκινάνε φορτηγά να κινούνται αυτόματα. Τα φωτοβολταϊκά που σας είπα ως υλικό για άσφαλτο υπάρχει πιλωτικά. Η διάδραση μεταξύ υποδομής και οχήματος υπάρχει. Εμείς αυτή τη στιγμή στην Νέα Οδό έχουμε μια υπηρεσία από την οποία συλλέγουμε δεδομένα από τα οχήματα που περνάνε από το δρόμο μας, γιατί κάθε καινούριο όχημα έχει μέσα σένσορες, mm-hmm, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες ανώνυμα και τις μεταδίνουν σε ένα κέντρο. Και αυτό το κέντρο μπορεί να σου πει ο δρόμος σε τι κατάσταση βρίσκεται. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης, πρώτο στάδιο, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι θα τα δούμε. Δηλαδή δεν νιώθω να έχω πει κάτι πολύ... Μάλιστα. Είναι σημαντικά αυτά που μας είπατε και πραγματικά αν τα καταφέρουμε, βέβαια εγώ τουλάχιστον δεν θα είμαι να τα δω, αλλά εν πάση περιπτώσει για τα νέα παιδιά, για τη νέα γενιά, σίγουρα θα είναι αυτό ένα μεγαλύτερο όφελος για την κοινωνία που θα ζουν τότε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε και πραγματικά ήταν σημαντικές πληροφορίες που μας μεταφέρατε για το έργο που κάνετε στην Νέα Οδό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνακόπουλε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.